Φίλε και φίλοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι για ακόμα μια φορά μαζί σας σήμερα στο Ηράκλειο, εδώ στο λιμάνι, με αυτό το πανέμορφο φόντο στην τελευταία δημόσια εμφάνιση την οποία θα κάνω στο Ηράκλειο πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 7ης Ιουλίου. Έχω έρθει... Πολλές φορές στην Κρήτη, έχω έρθει πολλές φορές στο Ηράκλειο, έχω περπατήσει Ολόκληρο το νομό, έχω περπατήσει ολόκληρη την Κρήτη. Όπω έχω περπατήσει και ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ πέρα στην Κρήτη, βέβαια, η καρδιά μου χτυπάει πάντα λίγο πιο γρήγορα, διότι επιστρέφω στον τόπο μου. Και θέλω σήμερα να μου δοθεί η ευκαιρία να απαντήσω σε ερωτήσει, προβληματισμού που έχετε, να εξειδικεύσουμε λίγο περισσότερο το σχέδιό μα για την Κρήτη τη επόμενη μέρα. Θα πω εισαγωγικά μόνο ένα πράγμα, παίρνοντα αφορμή από μια κουβέντα του Λευτέρη δεν είμαστε εδώ πέρα για να υψώσουμε τύχη. Είμαστε για να ρίξουμε γέφυρες, για να χτίσουμε γέφυρες με όλες τις Ελληνίδες και με όλους τους Έλληνες. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι βρίσκομαι σήμερα στο Ηράκλειο, ένα τόπο που η παράταξή μας η Νέα Δημοκρατία πάντα αντιμετώπιζε προκλήσεις και δυσκολίες. Και γνωρίζω ότι και ανάμεσά μας σήμερα είναι συμπολίτε μας που δεν μα είχαν ψηφίσει στο παρελθόν, αλλά βλέπουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να οδηγήσει τον τόπο στην έξοδο από την κρίση. Και αισθάνομαι επίση ότι υπάρχει μια προσωπική εμπιστοσύνη σε μένα, στι προτάσει μα, στις, στις σκέψει μου, αλλά και στην ειλικρίνειά μου στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική στον τόπο σήμερα. Θα επιμένω να λέω μέχρι τελευταία στιγμή ότι αξίζουμε και αξίζεται καλύτερα. Και μέρο του τι σημαίνει αξίζεται καλύτερα είναι να αξίζεται συγκεκριμένε απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Χωρί να τάζουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, με κοστολογημένο σχέδιο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Σταματώ εδώ, διότι ο σκοπό αυτή τη συνάντηση είναι να απαντήσω σε ερωτήσει. Οπότε θα αναλάβω και τον συντονισμό έξω όσων γνωρίζω. Οπότε παρακαλώ η πρώτη, πρώτη ερώτηση. Απλά θα, ναι, θα συστήνεστε ε, για αυτού. Που δεν, σας, που δεν σας γνωρίζουν ή που δεν γνωριζόμαστε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Παπαντάκης λέγομαι, είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός. Ε, η ερώτησή μου είναι η εξη Λέτε για μία ανάπτυξη του 4%. Εύλογα, τίθεται το ερώτημα. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η ανάπτυξη του 4% και σε ποιο χρονικό ορίζοντα. Ευχαριστώ. Νομίζω το... Το ερώτημα σας είναι εύλογο για ένα ερώτημα το οποίο μου τίθεται συχνά. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με την βασική παραδοχή ότι αν δεν έχουμε ισχυρή ανάπτυξη που αποτελεί και το κεντρικό μας σύνθημα δεν πρόκειται να βγούμε από τον κύκλο της στόχιας και της μιζέριας. Όμως σωστά επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη δεν διατάζεται αλλά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Ο στόχος του 4% που έχουμε θέσει είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και γρήγορα επιτεύξιμος εφόσον έχουμε μια ισχυρή εντολή και μια ισχυρή και αποφασισμένη κυβέρνηση να υλοποιήσει πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Και σε άλλες χώρες οι οποίες πέρασαν από μνημόνια, από βαθιές κρίσεις, των οποίων η οικονομία συμπιέστηκε, όχι στην έκταση που συμπιέστηκε η ελληνική, είδαμε το λεγόμενο φαινόμενο του ελατηρίου. Όταν τελείωσε η κρίση, και όταν ήρθε στα πράγματα μια σοβαρή κυβέρνηση, η ανάπτυξη που ακολούθησε την κρίση ήταν γρήγορη, ήταν ρωμαλαία ανάπτυξη. Στην Ελλάδα δεν το είδαμε. Γιατί δεν το είδαμε, διότι είχαμε μια κυβέρνηση η οποία εφάρμοσε μια αντιαναπτυξιακή πολιτική, η οποία πολέμησε τι επενδύσει και η οποία υπερφορολόγησε και τσάκισε τελικά τη μεσαία τάξη για να παράγει πλεονάσματα πολύ μεγάλα για να μοιράσει συνέχεια επιδόματα. Αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική αδιέξοδη. Εμεί θα στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα, θα στηρίξουμε τι ιδιωτικέ επενδύσει. Και η ανάπτυξη του 4% είναι μια ανάπτυξη που θα προέλθει όχι τόσο από την κατανάλωση και από τα θανικά τα οποία μπορεί να παίρναμε σε άλλε εποχέ και τα οποία δεν αντέχουμε πια, αλλά θα προέλθει πρωτίστω από τι ιδιωτικέ επενδύσει, από τι εξαγωγέ, από την εξωστρέφεια. Και μιλάω σε έναν τόπο, στην Κρήτη, θα μιλήσουμε φαντάζομαι και στη συνέχεια, που έχει τόσε δυνατότητε να προσελκύσει επενδύσει σε πολλού διαφορετικού κλάδου, αρκεί να μειώσουμε τη φορολογία, να διευκολύνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε με τη ρεστότητα. Αυτέ είναι οι τρει μεγάλε προκλήσει που χρειάζεται σήμερα ο επιχειρηματικό τομέα, οι επιχειρηματίε, για να μπορέσουν πραγματικά να απογειωθούν. Ο στόχο δεν είναι απλά επιτεύξιμο, είναι επιβεβλημένο. Και μόνο με αυτό το στόχο θα δημιουργήσουμε πολλέ θέσει απασχόληση, διότι η ανάπτυξη του 4% από μόνη τη δεν λέει κάτι. Πρέπει να μεταφράζεται σε δύο πράγματα: δουλειέ, πολλέ καλέ νέε δουλειέ και βελτιωμένα εισοδήματα. Άρα καλύτερου μισθού. Χωρί αυτή την ανάπτυξη, χωρί φιλόδοξου στόχου, δεν θα έχουμε όσε δουλειέ χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, για να φέρουμε τα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό πίσω και δεν θα έχουμε και τη βελτίωση των μισθών που χρειαζόμαστε για να αισθανθούν κυρίω οι χαμηλόμισθοι ότι κάτι πραγματικά άλλαξε στη ζωή του. Ονομάζομαι Βαρδαλαχάκη, είμαι επιχειρηματία. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. είμαι επιχειρηματία. Ήθελα να σα κάνω την εξή ερώτηση. Μιλάτε για ξένες επενδύσεις. Πώς σκοπεύετε να τις προσεγγίσετε. Οι ξένες, οι ξένες επενδύσεις. Μιλάω για όλες τις επενδύσεις. Δεν μιλάω μόνο για ξένες επενδύσεις. Οι ξένες επενδύσεις είναι σημαντικές διότι σήμερα υπάρχουν στον κόσμο κεφάλαια, πάρα πολλά κεφάλαια, πάρα πολύ μεγάλη ρεστότητα, η οποία ψάχνει να διοχετευτεί κάπου που μπορεί να δώσει σημαντικές αποδόσεις. Και η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες προσφέρει ευκαιρίε σε πολλού διαφορετικού κλάδου. Μίλησα λίγο πριν για την ανάγκη να έχουμε τι βασικέ προποθέσει για να προσελκύσουμε επενδύσει που είναι η επενδυτική και πολιτική σταθερότητα. Μια σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετία. Αυτό ελπίζω και προσβλέπω ότι θα το έχουμε το βράδυ τη 7η Ιουλίου. Και στη συνέχεια μια πολιτική η οποία θα είναι φιλική προ του ξένου επενδυτέ. Οι οποίοι τι μα λένε όταν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Βλέπουμε τι ευκαιρίε, αλλά βλέπουμε πρωτίστω μεγάλα διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Θέλουμε χαμηλότερη φορολογία, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση όμω στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία και θέλουμε κυρίω σταθερότητα. Θέλουμε να ξέρουμε ότι αν χρειαστεί να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, δεν θα κάνουμε 10 χρόνια για να μπορέσουμε να βρούμε το, το δίκαιο μα. Θέλουμε να έχουμε δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε ρεστότητα από τι ελληνικέ τράπεζε και να δανειζόμαστε με λογικό κόστο ε, δανεισμού. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό το οποίο απασχολεί τους ξένους επενδυτές είναι η ρυθμιστική σταθερότητα. Να έρθουν και να ξέρουν ότι αν βάλουν τα λεφτά τους να δουλέψουν δεν θα έχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από την περιφέρεια, από το Δήμο, από την αρχαιολογία, από τα δασαρχεία, όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν όλους τους επενδυτές Έλληνες και ξένους. Και βέβαια θέλω να σας πω στο ζήτημα των ξένων επενδύσεων ότι έχουμε ήδη ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για το πώς θα αναβαθμίσουμε πλήρως την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Πώς θα συνενώσουμε όλους τους φορείς εξωστρέφειας σε έναν φορέα, με αυτού που ονομάζουμε σήμερα Enterprise Greece, το παλιό Investing Greece, στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αποκτά άλλο χαρακτήρα και γίνεται Υπουργείο Εξωτερικών και Οικονομικής Διπλωματίας. Η δουλειά μας είναι να πουλήσουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Να εξηγήσουμε στου ξένου επενδυτέ πού είναι οι ευκαιρίε και να του διευκολύνουμε όταν θα έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μα να μην ταλαιπωρούνται υπερβολικά. Αυτό το κάνουν όλε οι χώρε. Εμεί δεν το κάνουμε. Άρα είναι, δεν θα αποκτήσουμε κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα να το κάνουμε. Απλά θα έρθουμε στο ίδιο επίπεδο που είναι όλε οι άλλε σοβαρέ χώρε οι οποίε πουλάνε την πατρίδα του ω επενδυτικό προορισμό. Και βέβαια θα υποστηρίξουμε με αυτόν τον τρόπο και την ελληνική εξωστρέφεια τις ελληνικέ επιχειρήσεις που φεύγουν στο εξωτερικό, τις ομάδες παραγωγών, σε συνδυασμό με τι δράσει που μπορεί να αναλαμβάνει κάθε περιφέρεια, για να προωθήσουμε την εξωστρέφεια και τι εξαγωγέ. Άρα, η αλλαγή τη εικόνα τη χώρα στο εξωτερικό είναι για μένα πρώτη προτεραιότητα. Και αν θέλουμε να δούμε ποιο είναι ο ευκολότερο τρόπο να δείξουμε ότι κάτι άλλαξε, αρκεί να πάρει κάποιο τους δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ανταγωνιστικότητα, να δει τα επιμέρους στοιχεία που του συνθέτουν και να αρχίσει να κάνει παρεμβάσεις εκεί που ξέρουμε ότι έχουμε πολύ χαμηλό σκορ. Αν δείτε μέσα σε ένα χρόνο μια αύξηση 10-15 θέσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αυτό αυτόματα σε μεγάλο βαθμό θα έχει ήδη αλλάξει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό την επόμενη μέρα να αντιληφθούν και οι ξένοι επενδυτές ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα, ότι η κρίση τελείωσε, ότι έχουμε μια σοβαρή μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Η οποία θα του διευκολύνει εφόσον θέλουν να έρθουν να επενδύσουν τα χρήματά του στην πατρίδα μα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πατακό Εμίλιο. Έχω μία μικρή τουριστική επιχείρηση. Οπότε θα ήθελα να σα ρωτήσω για τον τουρισμό. Η Κρήτη έχει όλε τι δυνατότητε, τοπίο, παράδοση και διάφορε άλλε ομορφιέ. Αλλά έχει περιοριστεί η, η σεζόν, να πούμε, στο... στου καλοκαιρινού μήνε. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί κάτι την επόμενη μέρα, ούτω ώστε αυτό, τις δυνατότητες να τις εξωτικεύσουμε περισσότερο. Και κάτι συγχρόνως με αυτό, επειδή η φετινή σεζόν έχει ήδη κάποια προβλήματα, δεν ξέρω αν έχετε κάποια απάντηση για άμεσα για μεση λύση. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με το δεύτερο, κύριε Παταγέ. Ο τουρισμό πήγε πολύ καλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πήγε πολύ καλά, όχι γιατί η κυβέρνηση έκανε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά διότι εκμεταλλευτήκαμε ευνοϊκές γεωπολιτικές συγκυρίες. Ξέρετε πολύ καλά τα προβλήματα που είχαν όλοι οι ανταγωνιστές μας. Φωνάζω εδώ και χρόνια ότι αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα. Και ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα του δικού μας προϊόντος, ώστε όταν θα αλλάξουν τα πράγματα και οι ανταγωνιστέ μα θα στο παιχνίδι, να είμαστε έτοιμοι. Δυστυχώ αυτό δεν έχει γίνει. Άρα έχουμε να καλύψουμε χαμένο έδαφο. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα τουριστικού προϊόντο. Δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί μόνο σε ζήτημα τιμών. Και δεν νομίζω ότι είναι η λύση πάντα να πουλάμε πιο φτηνά και πιο φτηνά και πιο φτηνά από του ανταγωνιστέ μα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που κυνηγάμε την ουρά μα. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μα συνολικά. Πρέπει να διευκολύνουμε μειώνοντα τη φορολογία. Έχω μιλήσει για την ανάγκη να έχουμε τελικά δύο συντελεστέ ΦΠΑ, εκτό από τον υπο, υποκατώτατο που παραμένει στο 22% και στο 11% και το τουριστικό προϊόν συνολικά να είναι στο 11%. Αυτό είναι ο στόχο μα σε ορίζοντα τετραετία. Έτσι θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με άλλου προορισμού που σήμερα έχουν χαμηλότερο ΦΠΑ. Συνολικά η μείωση τη φορολογία θα βελτιώσει όλε τι επιχειρήσει και τι τουριστικέ. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να αναβαθμίσουμε το προϊόν μα. Τι σημαίνει αυτό, Μια σειρά από πράγματα. Πρώτον, σημαίνει υποδομέ από πλευρά κράτου. Θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, και στη συνέχεια για τι υποδομέ τη Κρήτη. Οπότε σίγουρα θα μου γίνει κάποια ερώτηση να μην μιλήσω πολύ για τα, για, για, για τα, ζητήματα, για τα ζητήματα, αυτά. Να μιλήσω όμω για την ανάγκη να διευρύνουμε το τουριστικό μα προϊόν. Να το αναβαθμίσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε εξαρτημένοι μόνο από του καλοκαιρινού μήνε. Σε ένα μεγάλο νησί, το οποίο παρέχει τόσε ομορφιέ και τόσε δυνατότητε για επισκέπτε 12 μήνε το χρόνο. Ο επισκέπτη που θα έρθει στην Κρήτη εκτό σεζόν, εκτό των καλοκαιρινών των έξι μηνών, δεν θα έρθει να κάνει μπάνιο. Θα έρθει να κάνει άλλα πράγματα. Τι μπορούμε να του προσφέρουμε, πάρα πολλά. Μπορούμε να του προσφέρουμε καταρχά πρόσβαση στο θαυμάσιο ορεινό μα όγκο. Ο οποίο αποτελεί ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο συγκριτικό πλονέκτημα. Μπορούμε να του προσφέρουμε πολιτισμό 12 μήνε το χρόνο. Έχουμε μοναδικού πολιτιστικού θησαυρού, ανεκμετάλλευτοι σε μεγάλο βαθμό το χειμώνα. Μπορούμε να του προσφέρουμε σύζευξη με τον αγροδιατροφικό τομέα ποιο δουλεύει 12 μήνε το χρόνο, είναι, ο, είναι ο τουρισμό, να του πηγαίνουμε να βλέπουν τα, τα μητάτα μα, να συνδέουμε τα καταπτικά προϊόντα τη κριτική γη με τον ε, τουρισμό μα. Μπορούμε να του προσφέρουμε τουρισμό πόλη. Έχουμε πόλεις, το Ηράκλειο, το, το Ρέθιμνο, ο Άγιος Νικόλαος, η Εράπτρα, τα Χανιά που μπορούν από μόνα τους να υποστηρίξουν το λεγόμενο τουρισμό του weekend που θα έρθει κάποιος τον Νοέμβριο ή το Φεβρουάριο να περάσει καταπληκτικά στις πόλεις μας, και να κάνει και ένα κομμάτι των, των υπόλοιπων ε, ε, δραστηριοτήτων. Βρέθηκα πριν από δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, γιατί χάνει κανείς και το, το, έτσι, την αίσθηση των ημερών στην προεκλογική περίοδο, στην Κάλυμνο. Η Κάλυμνο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η Κάλυμνος είναι ένα νησί το οποίο είχε πάντα μια τοπική οικονομία, σε δεμένη με, με το, ψάρεμα, με τους σφουγγαράδες, έναν ικανοποιητικό τουρισμό και ξαφνικά, με, από έναν άνθρωπο, από ένα φωτισμένο άνθρωπο ανακάλυψε τον αναρριχητικό τουρισμό. Λοιπόν, και η αναρρίχηση σήμερα στην Κάλυμνο φέρνει κόσμο στο νησί, χιλιάδε αναρριχητέ, όχι το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι καλό να σκαρφαλώνει στα βράχια διότι έχει πολύ ζέστη, όλο το χρόνο. Και ξαφνικά η Κάλυμνος έγινε παγκόσμιο παγκόσμιος, παγκόσμιος αναρριχητικό προορισμό. Και τονώνεται η οικονομία του νησιού συμπληρωματικά. Όλο τον χρόνο από ανθρώπου οι οποίοι έρχονται να σκαρφαλώνουν βράχια το χειμώνα. Ε, αντίστοιχα παραδείγματα στην Κρήτη μπορώ να δώσω πάρα πολλά. Ένα άνθρωπο που αγαπώ πολύ τα βουνά, ε, ανεβαίνω στα βουνά χειμώνα καλοκαίρι, βρέθηκα στο Ψηλορίτι ε, κατά χείμωνο να, να, ανέβω, να, να ανέβω με τα, ε, με τα χιόνια. και όμω υπάρχει κόσμο που έρχεται στα βουνά μα και ανακαλύπτει τα βουνά μα και έρχονται από όλα, τα, με, από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου όταν ανακαλύπτουν την ομορφιά των βουνών μα. Άρα πρέπει να διευρύνουμε. Το προϊόν μα, πολιτιστικό, θεματικό, θρησκευτικό, περιπατητικό τουρισμό και βέβαια σε αυτό θα βοηθήσει όλο ο κλάδο. Και εμεί θα δώσουμε κίνητρα για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τις επιχειρήσει να αναβαθμίσουν το τουριστικό του προϊόν, να εξυγχρονιστούν, να γίνουν πιο φιλικέ προ το, το περιβάλλον. Αλλά πρέπει να βλέπουμε πού πηγαίνει το παγκόσμιο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια, κλείνω, γιατί θα αναφερθώ φαντάζομαι σε αυτό και, στην, και στη συνέχεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτό στη βιωσιμότητα και στην προστασία του περιβάλλοντο. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό γιατί το θεωρώ απόλυτο κρίσιμο. Καλησπέρα. Λεονταράκη, λέγομαι. ασχολούμαι με ξενοδοχεία. Είμαστε, έχουμε μια εταιρεία με ξενοδοχεία. Με καλύψατε εν μέρη με την απάντησή σα. Η ερώτησή μου ήταν ότι γνωρίζετε ότι πλέον δεν είμαστε ανταγωνιστικοί με του γείτονε Τούρκου είτε Αιγύπτιου κτλ. Και, και, ήθελα να μα πείτε ποιο πλαίσιο σκέφτεστε να βάλετε, στο να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε θέματα ε, όπως είναι ε, η χωροταξία, οι φόροι, το φορολογικό πλαίσιο γενικώ, το εργασιακό και επίσης αν έχετε σκεφτεί πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε, εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το προσωπικό που δουλεύει σε μας. δεν βρίσκουμε μορφωμένους πάνω στο συγκεκριμένο. Να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντεράκη που το θίγετε το θέμα αυτό. Για τους, για τους φόρους μίλησα ήδη. Θα ήθελα να δώσω σε υφιστάμενες επιχειρήσεις περισσότερα κίνητρα για να εξυγχρονιστούν και να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Να δώσω ένα παράδειγμα του τι έγινε στην Κύπρο. Πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Μια έντιμη συμφωνία με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Θα σας δώσω αύξηση συντελεστή λελογισμένοι κυρίω ω προ του κοινόχρου του χώρου, εκεί πονάνε πολλέ από τι παλιέ μονάδε, με αντάλλαγμα μια γενναία ενεργειακή αναβάθμιση. Αναβαθμιστείτε ενεργειακά, γίνετε πιο φιλικοί προ το περιβάλλον, ούτω ή άλλω θα, 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 σα συμφέρει αυτό, κάνετε καλύτερη διαχείριση του νερού και εγώ θα σα δώσω αυξημένο συντελεστή ω προ του κοινόχρου του χώρου. Αυτό θα, θα σα δώσει ένα πρόσθετο κίνητρο να αναβαθμίσετε το προϊόν. Και βέβαια το κράτο δεν μπορεί Βάζει το πλαίσιο και από εκεί πέρα εναπόκειται στον επιχειρηματία να κάνει ο ίδιο τι επενδύσει υπό την προπόθεση ότι προσβλέπει σε ικανοποιητικέ αποδόσει. Θίξτε όμω ένα θέμα το οποίο είναι απολύτω κρίσιμο. Στην Ελλάδα, τη ανεργία του 20-21%, υπάρχουν κλάδοι που σήμερα δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό. Και όταν ο τουρισμό, που είναι η ατμομηχανή ε, τη οικονομία μα, δεν βρίσκει εξειδικευμένο προσωπικό σημαίνει ότι κάτι λάθο κάνουμε πολύ νωρίτερα στην αλυσίδα τη εκπαίδευση. Δεν βάζουμε στο μυαλό των παιδιών ενδεχομένω από το σχολείο την έννοια του επαγγελματικού προσανατολισμού ότι εδώ πέρα στον τουρισμό μπορεί να χτίσει μια καταπληκτική καριέρα. Δεν έχουμε τι απαραίτητε σχολέ και πανεπιστημιακού επίπεδου για να εκπαιδεύσουμε ανθρώπου σε τουριστικά επαγγέλματα. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην τουριστική εκπαίδευση. Και δημόσια και ενδεχομένω ιδιωτική. Θεωρώ αδιανόητο ότι η Ελλάδα και είναι μια συζήτηση που έχω, την έχω κάνει με τους φορείς του, φορεί του τουρισμού και με, τον, και με, το ΣΕΤΕ και με τους υπόλοιπους κλαδικούς φορείς, ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να είναι στόχος μας μια παγκόσμια σεβέλεια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στα αγγλικά. Ιδιωτική, ιδιωτική. Να έρχονται ξένοι να σπουδάζουν ε, τουριστικά επαγγέλματα στην, ε, στην, Ελλάδα. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πρωταγωνιστές στον τουρισμό ή πρωταγωνιστές στην αυτιλία, Άλλο παράδειγμα, που δεν έχουμε παγκόσμια εμβέλεια ε, σχολή, ε, εμποροπλιάρχων ε, μηχανικών, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε. Άρα, η έμφαση στην εκπαίδευση, αλλά και στην κατάρτιση, με κίνητρα τα οποία μπορεί να δώσω σε εσά για να καταρτήσετε το, το, το προσωπικό σα, σε συνεργασία ενδεχομένω με τον ΟΑΕΔ, για περισσότερη μαθητεία, πρακτική άσκηση. Για τα εργασιακά, τα έχουμε κουβεντιάσει με τον, με, με τον κλάδο. Υπάρχει σήμερα μια, μια κλαδική σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί στην οποία δεν υπάρχει κανεί λόγο να παρεμβαίνει το κράτο. πάξει και την υπογράφει ο κλάδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων με του ξενοδοχοπαλλήλου, σημαίνει ότι είναι αμοιβαία ωφέλιμη. Και αυτό σημαίνει ελεύθερε συλλογικέ διαπραγματεύσει. Δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε εμεί σε τέτοιε συμφωνίε. Αλλά στο ζήτημα τη εκπαίδευση των νέων παιδιών που θα πρέπει να οραματίζονται και να θέλουν να κάνουν μια καριέρα στον τουρισμό. Εκεί έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Υπάρχει μια δυναμική, κυρίω γύρω από τη μαγειρική, γύρω από τη γαστρονομία. και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται. έτσι, ένα αυξημένο ενδιαφέρον. Βοηθάνε και ενίοτε και οι τηλεοπτικέ εκπομπέ. Αυτό είναι, είναι, καλό, είναι, καλό, αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι σήμερα καλού σεφ βρίσκουμε στην, στην, Ελλάδα. Αλλά μπορεί να με βρίσκουμε καλού διευθυντέ ξενοδοχείων. Μπορεί να μην βρίσκουμε καλού ανθρώπου με εξήγηση στο digital marketing. Θεωρώ εξαιρετική την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, πολλές φορές τους έχω ασκήσει κριτική, αλλά μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας του εξωτερικού, η οποία εκπαιδεύει μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις σε digital marketing δεξιότητες. Έχεις μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, δεν μπορείς να μείνεις έξω από τον κόσμο του διαδικτύου, αλλά δεν ξέρεις τι σημαίνει να πουλήσει το προϊόν στο διαδίκτυο. Κάποιο πρέπει να σου δώσει αυτέ τι δεξιότητε. Χρειαζόμαστε λοιπόν και για τι υφιστάμενε μονάδε γρήγορα προγράμματα κατάρτιση, κυρίω για τι πιο μικρέ, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στι προκλήσει μια εποχή που αλλάζει. Θέλετε να πείτε. Με τον αιγιαλό, αν κάτι. Μεγάλο θέμα προ αντιμετώπιση ανήκει στι εκκρεμότητε που θα πρέπει να λυθούν, νομίζω, με με γενναιότητα την επόμενη μέρα, γιατί απασχολεί, απασχολεί πολύ κόσμο. Το γνωρίζω το θέμα καλά. Καλησπέρα. Ζαχαριουδάκης ονομάζομαι, είμαι Γεωπόνος. Ε, και παρά τις παραγωγικές δυνατότητε του νησιού, ο παραγωγός και ο αγρότης παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος. Ε, και συχνά προϊόντα απολαμβάνουν πολύ ψηλές τιμές, παρόλο που αυτές δεν φτάνουν στον παραγωγό και τον αγρότη του χωραφιού. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Νομίζω ο ίδιος ξέρει την απάντηση. <laughs> Όπως την ξέρουν και πολλοί τι συμβαίνει στην αλυσίδα παραγωγής. Οι τιμές, καταρχά να πω δύο κουβέντες γενικές για τον, για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα, το γνωρίζουμε όλοι. Μας λείπει η οργάνωση, μας λείπει η επένδυση στην ποιότητα, μας λείπει το μέγεθος εκείνο, η κρίσιμη μάζα, η οποία θα μας επιτρέψει να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οι συνεταιρισμοί μιας άλλης εποχής δεν έχουν πια λόγο ύπαρξης. Οι οργανωμένες όμως πρωτοβουλίες παραγωγών και αγροτών είναι το μέλλον. Άρα εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα σχήματα και τις ομάδες παραγωγών με μειωμένη φορολογία να δώσουμε παραπάνω κίνητρα στου αγρότε να συνεργάζονται, διότι αυτό είναι απολύτω απαραίτητο για να μειώσουμε συνολικά το κόστο παραγωγή και να μπορούμε πια οι αγρότε να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηματίε και να ανταγωνίζονται στην διεθνή αγορά με την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται. Ότι υπάρχουν διάφορα δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την προστιθέμενη αξία του προϊόντος από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ, αυτό είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι εν πωλής, επειδή η, α, η αυξημένη φορολογία και στον αγρότη έχει οδηγήσει ένα μεγάλο κομμάτι τη παραγωγή να διακινηθεί μαύρο. Γνωρίζουμε ότι η μείωση τη φορολογία συνολικά που θα αφορά και του αγρότε θα πρέπει να βελτιώσει συνολικά και τη φορολογική συμμόρφωση. Ε, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πολλά από αυτά τα οποία αναφέρθηκε είναι, είναι γνωστά. Αλλά επιμένω πάρα πολύ στην ανάγκη να μειώσουμε το κόστο παραγωγή. Θα υπάρχουν κάποιε πρωτοβουλίε από πλευρά κυβέρνηση. Αλλά ένα μεγάλο βάρο τη ευθύνη περνάει στου ίδιου του ε, παραγωγού, στου αγρότε οι οποίοι πρέπει να είναι πιο οργανωμένοι από ό,τι είναι σήμερα. Το λάδι μα. Τι ποσοστό του λαδιού μα εξάγεται χήμα σήμερα και καταλήγει στην, στην Ιταλία ή στην Ισπανία για να μπει σε ωραία μπουκάλια και να πάρουν την προστιθέμενη αξία οι αγοραστέ του λαδιού. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. 90, 81%. Ναι, 70%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πόσα ε, ελαιοτριβία τυποποιητήρια χρειαζόμαστε συνολικά στην Κρήτη για να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί. Πολύ, πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουμε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα τη αλήθεια και να έχουμε ουσιαστικό πλεονέκτημα και συγκριτικό μέγεθο, πώ μπορούμε να το κάνουμε, να δώσουμε κίνητα για συγχωνεύσει και να καταλάβουμε ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε όλοι τελικά να είμαστε, να είμαστε ωφελημένοι. Και βέβαια μέσα από την υποστήριξη αυτό που σα έλεγα πριν. Την υποστήριξη της εξωστρέφειας, την υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Του brand Ελλάδα, του τι σημαίνει το ελληνικό ελαιόλαδο, το πώς συνδέεται με τη μεσογειακή διατροφή, τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Να μπούμε να χτίσουμε καινούργια προϊόντα όπως το μέλι, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ένα ανερχόμενο προϊόν και το οποίο θα μπει δυναμικά στην παγκόσμια διατροφική αλυσίδα. Και όπως είπα, να επενδύσουμε στην ποιότητα και στην αγνότητα των προϊόντων μας, Το οποία θα πάρουν τις τιμέ που τους αξίζουν, αν έχουν τη σωστή ποιότητα και αν βέβαια πουληθούν και περιβληθούν και με το σωστό μάρκετινγκ. Ήμουνα στην, ε, στην Ηλία και πήγαμε σε μια πολύ ε, επιτυχημένη επιχείρηση παραγωγής λαδιού. Ναι, πουλάει το, το ελαιόλαδο τα 750 ml, 50 δολάρια στη Νέα Υόρκη. Ε, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα ποιότητα προϊόντος και καλού marketing. Αυτό δεν θα πουλούνται όλα σε αυτές τις τιμέ, αλλά η ανάγκη να μπορούμε να τυποποιούμε εμεί οι ίδιοι το προϊόν μας και να παίρνουμε την προστιθέμενη αξία από το να το πουλάμε χήμα στις τιμέ αγορά που μας δίνει κάθε φορά η παγκόσμια αγορά, ε, αυτή είναι μια πρόκληση συνολικά για τα, ε, για τα προϊόντα μας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αλεφιζάκης Γιώργος. Ε, ασχολούμαι τον ιδιωτικό τομέα. Ε, πριν ξεκινήσω να σα κάνω την ερώτησή μου, θα ήθελα να σα καλωσορίσω στο Ηράκλειο να σα παρακινήσω να γυρίσετε να δείτε το φρούριο του Κούλε, το οποίο φωνάζει αλλαγή, πολιτική αλλαγή, και πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Γιατί νομίζω μια φορά στα χρονικά θα πρέπει να γίνει και αυτό, τουλάχιστον με κριτικό πρωθυπουργό. Ε, εντάξει, μην επεκταθώ περισσότερο. Ε, Έχοντα τον αυριανό πρωθυπουργό μπροστά μου, σαν νέο, έχω πολλέ ερωτήσει. Αλλά λόγω καταγωγής θα ήθελα να, να επεκταθώ και να, να μιλήσω ειδικότερα συγγνώμη, για τον αγροτικό τομέα, γιατί η οικογένειά μου είναι από, είναι από αγροτική οικογένεια. Ε, ασχολούνται με τα αγροτικά. Θα ήθελα και νομίζω ότι αγγίζει πολλούς η ερώτησή μου. Ε, κτηνοτρόφους, παραγωγούς ε, γάλακτος, παραγωγούς απορροκυπευτικών. Ε, πώς θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα των ελληνοποιήσεων των κριτικών προϊόντων, το οποίο θέτει ζήτημα αντι, ε, συγγνώμη, ανταγωνιστικότητας, φήμης ε, και προφανώς και οικονομικής ζημιάς. Ευχαριστώ. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των παράνομων ελληνοποιήσεων. Και νομίζω ότι και τα κυκλώματα που διακινούν προϊόντα, γάλα ή και άλλα προϊόντα και τα παρουσιάζουν ως ελληνικά είναι λίγο πολύ γνωστά. Με αναφέρω συχνά το, το παράδειγμα της φέτας. Εάν ε, πουλάς φέτα σε μία εξευτελιστικά χαμηλή τιμή είναι περίπου βέβαιο ότι το προϊόν το οποίο πουλάς δεν είναι φέτα. Ή τουλάχιστον δεν είναι φέτα με ελληνικό γάλα. Γιατί το ελληνικό γάλα έχει συγκεκριμένε τιμές. Άρα ξέρουμε τι γίνεται και νομίζω ότι μπορούμε να παρέμβουμε την επόμενη μέρα ώστε να προστατεύσουμε οι τιμέ καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά. Δεν κάνουμε διατιμήσει. Είμαστε φιλελεύθερη παράταξη. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε κιόλα προϊόντα τα οποία παρουσιάζονται σε ελληνικά να σκοτώνουν τι τιμέ και να αναγκάζουν του παραγωγού των ελληνικών προϊόντων που έχουν αυξημένο κόστο. Διότι ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να έχει κατσίκια ή η πρόβατα, η γελάδια σήμερα στην ελληνική ύπεθρο, να αναγκάζονται να πουλάνε το προϊόν τους κάτω από τις τιμές του κόστους παραγωγής και να μην υπάρχει ουσιαστικά εισόδημα. Από εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει πάντα και αγοραστής για τα προϊόντα αυτά. Αναφέρω πάλι με παράδειγμα ε, το, την, ε, ε, τη ΦΕΤΑ, το τι έγινε στην Ήπειρο, όπου μια μεγάλη... Εταιρεία Φέτας, κρατικοποιημένη, ιδιωτικοποιήθηκε, πέρασε σε καινούριου μετόχους και αυτοί μπορούν να έχουν αναπτύξει την εταιρεία και δίνουν πληρώνουν καλέ τιμέ για το γάλα σε 6.000 παραγωγούς, πληρώνουν εκείνη τη στιγμή και στην ουσία μια εταιρεία μπορεί να συντηρεί ένα ολόκληρο δίκτυο κτηνοτρόφων που παράγουν γάλα στην ελληνική περιφέρεια. Και αν το κάνουμε αυτό θα ερημώσουν και τα χωριά μα. Η κτηνοτροφία δεν είναι μόνο... Ε, ε, συνδεδεμένη με το αναπτυξιακό μας ε, μοντέλο είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλοί κόσμος σήμερα μένει στα, ε, στα χωριά. Άρα ειδικά η, ε, η, η, η ορεινή κτηνοτροφία χρειάζεται σήμερα ουσιαστική υποστήριξη και προστασία από τις ε, παράνομες δράσεις. Ξέρουμε, νομίζω, καλά τι γίνεται στον ε, στο τομέα αυτό και το έχω πει, το ξαναλέω και, και εδώ, αυτοί οι οποίοι ε, λιμένονται σήμερα τα κυκλώματα των ε, παράνομων ελληνοποίησεων, να γνωρίζουν ε, ότι το πάρτι τελειώνει και τελειώνει πολύ, πολύ σύντομα. Ε, να πω και κάτι ακόμα το οποίο συνδέεται με την προηγούμενη κουβέντα την οποία κάναμε για την ανταγωνιστικότητα του, ε, ε, του, του, του τουριστικού μας πρόγραμματος. Σε, σε μία αντίστοιχη κουβέντα που κάναμε στην Άρτα, Άλλη αυτήν. Πάλι μιλήσαμε λίγο για τα θέματα του πρωτογενού τομέα. Ε, μου, μου, μίλησε ένα ένας, ένας παραγωγό ε, ελιών. Και ε, με, 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 καλό προϊόν, ο οποίο μου περιέγραφε την ιστορία του τι σημαίνει να πουλά καλό προϊόν και να διεκδικεί καλέ τιμέ στο εξωτερικό. Ε, και του λέω και στην Ελλάδα με τα ξενοδοχεία τι γίνεται. Και μου λέει τα ξενοδοχεία μαύρη να είναι, κουκούτσι να έχει και δεν με νοιάζει από πού είναι, μου είπε επιλέξει αυτό το καταλαβαίνω όταν ο πόλεμος στο ξενοδοχείο είναι να συγκρατήσει το κόστος και να παίξει το παιχνίδι των τιμών. Θα κοιτάξει να κόψει από όπου μπορεί. Αν όμως ο σκοπός μας είναι να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, τότε οι πρώτες ύλε που χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία από τα ζαρζαβατικά μας, τα λαχανικά μας, τα κρέατα, το λάδι, τεία, πρέπει να είναι ελληνικά. Και η σύνδεση του πρωτογενού τομέα με τα ξενοδοχεία μας είναι απολύτω και με το τουριστικό τομέα, το... είναι απολύτω επιβεβλημένη. Όχι μόνο διότι είναι μια φυσική αγορά, αλλά διότι είναι και η καλύτερη διαφήμιση. Ο τουρίστας ο οποίο θα έρθει και θα φάει το ελληνικό προϊόν εδώ πέρα, είναι αυτό ο οποίο πρώτο θα το αναζητήσει στο εξωτερικό όταν θα γυρίσει στον τόπο του. Τώρα μιλάει ο ο είμαι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, τα, τα το τελευταίο καιρό έχουμε ζήσει και εμείς τα ακραία φαινόμενα από τη μια στην Κρήτη. Από τη μια παραταταμένες περιόδους ξηρασία ε, ξηρασίας ή ανοβρίας που ειδικά στην ελαιοπαραγωγή έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή σχεδόν ολοκληρωτικά της παραγωγής αλλά και στις άλλες καλλιέργειες. Όπως, και έχουμε και τα φαινόμενα, της, το, τα έντονα όπως είχαμε φέτος που, ειδικά στη Δυτική Κρήτη βλέπουμε ότι το κράτο είναι απόν ή παρουσιάζεται εκ των υστέρων καθυστερημένα. Πώ μπορούμε να έχουμε ένα σχέδιο να προστατεύσουμε. Μιλάω για την παραγωγή, δεν μιλάω για τι υποδομέ α Πιστεύω σε άλλη συζήτηση παραγωγή. Να προστατεύσουμε την παραγωγή και τον κόπο των αγροτών, των κτηνοτρόφων, γενικότερα των παραγωγών και να μην έχουμε και στο μέλλον τέτοιου είδου ε, περιπτώσεις περιπτώσει που το κράτο θα είναι απόν. Όλοι καταρχά ξέρουμε. Το βιώσαμε πολύ έντονα ότι πια θα έχουμε περισσότερα ακραία φαινόμενα καιρικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται. Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια, για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει η ανθρωπότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα πλανήτη έχουμε και σε αυτόν θα ζήσουμε. Και αν δεν πάμε πολύ γρήγορα σε ένα μοντέλο ε, χαμηλών εκπομπών και τελικά μηδενισμού των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, οι επόμενε γενιέ, αν όχι η δικιά μα γενιά, θα μπει σε πολύ μεγάλε περιπέτειες. Αλλά αυτό είναι μια συνολική τοποθέτηση η οποία εξειδικεύεται στο ότι σήμερα πρέπει να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι για φαινόμενα τα οποία παλιά ήταν εξαίρεση, σπάνιες εξαίρεσει και σήμερα τείνουν να είναι ο κανόνας. Μιλάμε πολύ για τις αποζημιώσεις και είναι αλήθεια και έχουμε μιλήσει και εμείς για το πώς πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά μορφή ο ΕΛΓΑ. Ένας απαρχαιωμένος ασφαλιστικός οργανισμός ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται σήμερα που είναι το ρίσκο, που είναι το πρόβλημα, και πώς πρέπει να αποζημιώνει και καινούριε ζημιές τις οποίες δεν φανταζόμασταν καν όταν φτιάχτηκε ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ο οποίος είναι από τη δεκαετία του 50. Άρα εκεί χρειάζονται σημαντικές αλλαγές. Πληρώνουν οι αγρότες πολλά λεφτά αλλά βέβαια κάποιοι είναι πιο επιρρεπείς από άλλους στις καταστροφές. Πώς θα σκεφτούμε, πώ πώς θα λειτουργήσει ο ΕΛΓΑ συνολικά και πώς θα είναι πιο αποτελεσματικός, θα αποζημιώνει πιο γρήγορα και πιο σωστά και πιο δίκαια είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μα απασχολήσει. Αλλά δεν είναι μόνο το τι κάνει εκ των υστέρων, είναι τι μπορεί να κάνει εκ των προτέρων. Σε πολλέ περιοχέ τη Ελλάδος μου μίλησαν για αδικαιολόγητε καθυστερήσει στη δακοκτονία. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Είναι ζήτημα καλού προγραμματισμού. Είναι ζήτημα συνεννόηση όλων των αρμόδιων. Δεν είναι. Ε, Δεν δε θέλει κάτι το, ε, κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, ούτε ε, κάποιες μεγάλες ξεκλίες. Πρέπει απλά να πας να κάνεις σωστά τη δουλειά. Αλλά βέβαια μετά θα έρθουμε στα ζητήματα τα οποία είναι και ζητήματα υποδομών που αφορούν τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή, την ανάγκη να προστατεύσουμε του υδάτινου πόρου. Έχουμε κάνει ειδική ημερίδα στην Κρήτη για το ζήτημα αυτό, διότι ειδικά η Ανατολική Κρήτη θα αντιμετωπίσει έντονο το αντιμετωπίζει ήδη το φάσμα τη ερημοποίηση. Άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε το νερό. Είναι θλιβερό ότι έχουμε σήμερα υποδομές, οι οποίες ε, στην ουσία επειδή πολλές φορές κάποια συμπληρωματικά έργα δεν έχουν γίνει ε, ή επειδή υπήρχαν κάποιες αστοχίες, έχουμε φράγματα τα οποία είναι άδεια. Είχαμε πάει στην, ε, στην, στην Εράπετρα στα Μπραμιανά, είδα ένα φράγμα τεράστιο το οποίο ήταν άδειο εκείνη τη στιγμή. Ήταν άδειο όχι μόνο γιατί δεν είχε βρέξει αρκετά, αλλά γιατί κάποια συμπληρωματικά έργα υποδομή δεν έχουν γίνει. Άρα, δούμε πρώτα τα... τι υφιστάμενε υποδομέ μα και πώ μπορούμε να τι να τις βελτιώσουμε και να σιγουρευτούμε ότι τα φράγματα τα οποία έχουμε θα, θα, θα γεμίζουν έτσι όπως πρέπει να, ε, ε, να γεμίζουν και μετά να εξετάσουμε νέα φιλόδοξα σχέδια υποδομών. Να δούμε την άλλη πλευρά, το πώ σπαταλάμε το, το νερό, πώ πάμε, πώ εξυγχρονίζουμε. Ε, τους, αυτό είναι μια παρατήρηση που αφορά όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την Κρήτη, τους, τους ΓΟΕΒ και τους ΤΟΕΒ μας, πολλοί εκ των οποίων είναι παντελώς απαρχιωμένοι. Πώς πάμε σε λογικές net metering, όπου θα μετράμε σωστά το πόσο νερό ξοδεύουμε και θα γνωρίζουμε ότι το, το κόστος αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο κάποιον να επιβαρύνει. Το πώς θα χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μειώσουμε το κόστος και της άρδευσης ή ενδεχομένως και της άντλησης υπογείων υδάτων και το πώ πια θα έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό σε επίπεδο περιφέρειας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Αυτό στην Κρήτη ειδικά θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Και βέβαια προστασία από αντιπλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό είναι ζήτημα το οποίο αφορά και τις υποδομές μας ε, και αφορά βέβαια και την ίδια την πολιτική προστασία. είναι αδικαιολόγητο σήμερα στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, να μην έχουμε έγκυρα συστήματα προειδοποίηση. όταν ξέρουμε ότι Πολλά από τα φαινόμενα αυτά είναι άκρο προβλέψιμα. Ειδικά και οι πλημμύρε είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψει. Έχουμε πολύ εξειδικευμένα μοντέλα πρόγνωση καιρών και ξέρουμε επίση και ποιε είναι οι περιοχέ στην Ελλάδα οι οποίε είναι επιρρεπεί σε πλημμύρε. Δεν είναι όλοι οι οικισμοί επιρρεπεί σε, σε πλημμύρε. Η περίπτωση τη Μάνδρα ήταν γνωστό. Έχει πλημμυρίσει, πλημμυρίσει πολλέ φορέ η Μάνδρα. Για να είμαστε τόσο ασυγχώρητα προετοίμαστοι για αυτό το οποίο ε, έγινε. Το ίδιο ισχύει για τι πυρκαγιέ. Μεγάλε πρωτοβουλίε λοιπόν στο κομμάτι. Τη ε, πολιτική προστασία, τη έγκαιρη προειδοποίηση, ώστε τουλάχιστον να μην χάνουμε ανθρώπινε ζωέ. Και μετά μια συνεννόηση και για την υποστήριξη των κρίσιμων υποδομών μα. Εκεί λυπάμαι που θα το, ε, θα το πω, αλλά η Κρήτη συνολικά ήταν απροστάτευση στην υποστήριξη των, των υποδομών. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι ευθύνη τη περιφέρεια και θα το συζητήσω με τον με το Σταύρο τον Αναρωτάκη, τι πρέπει να, να γίνει, για να υπάρχει η σωστή συντήρηση των υποδομών μα. Έχουμε τόσα γεωφύρια τα οποία σήμερα κανεί δεν γνωρίζει πόσα είναι, κανεί δεν γνωρίζει σε τι κατάσταση είναι, κανεί δεν γνωρίζει ποιο θα συντηρεί, ποιο πρέπει να τα ε, συντηρεί. Οι υποδομέ μα δεν, δεν, είναι μόνο οι δρόμοι, θέλουν υποστήριξη. Και βέβαια στο κομμάτι τη κλιματική αλλαγή, το τελευταίο κεφάλαιο σημαντικό, διάβολο των ακτών. Αυτό θέλει πολύ εξειδικευμένη ε, μελέτη, ε, διότι μπορεί να κινδυνεύουμε το τουρισμό μα μακροπρόθεσμα. Να απειλείται από το γεγονό ότι πολλέ από τι παραλίε μα σε 10-15 χρόνια μπορεί απλά να μην υπάρχουν. Καλησπέρα. Τσικανδυλάκη Μαρία ονομάζομαι. Ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα στην Κρήτη είναι τα τροχέα. Πώ θα το αντιμετωπίσετε αυτό, Δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Ε, έχουμε θέσει ένα στόχο να μειώσουμε κατά 50% τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Και είχαμε παρουσιάσει και εδώ στην Κρήτη ένα συγκροτημένο σχέδιο για την οδική ασφάλεια. Με, με πολλέ στοιχείε τη βελτίωση των, των υποδομών. Για την Κρήτη και τον βόρειο οδικό άξονα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και για μένα προσωπικά. Ε, το πρώτο έργο το οποίο βάλαμε στο πρόγραμμά μα των υποδομών, ΒΟΑΚ από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι, με προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα το κομμάτι από τα, από τα Χανιά μέχρι τον Νικόλαο, Ο συνολικό σχεδιασμό του έργου, όχι αποστασματικέ λύσει, χάρη εντυπωσιασμού. Εξάλλου, ξέρετε πολύ καλά πόσα πράγματα υπόθηκαν για το ΒΟΑΚ, και τελικά δεν έγινε σχεδόν τίποτα αυτά τα τέσσερα χρόνια. Αλλά, μια και με ρωτάτε, θέλω να, να μιλήσω λίγο για την κουλτούρα του οδηγού και για τον τρόπο με τον οποίο συχνά και εδώ πέρα στην Κρήτη δείχνουμε μια περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή, πρώτα απ' όλα τη δικιά μας, αλλά και των άλλων, διότι όταν παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και οδηγούμε μεθυσμένοι μετά από ένα γλέντι, το οποίο μπορεί να τελειώσει στις 3-4 και 5 το πρωί έχοντας πιει αρκετές κούπες, θέτουμε πρώτα απ' όλα σε κίνδυνο τη δικιά μας τη ζωή, αλλά θέτουμε και σε κίνδυνο τη ζωή άλλων. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη δουλειά, εκπαιδευτική, ιδίω στην, ιδίως στην νέα γενιά που σχετίζεται με τον τρόπο τον οποίο οδηγούμε, με το πώ μαθαίνουμε να, να οδηγούμε και υπάρχουν σημαντικέ βελτιώσει που πρέπει να γίνουν στην, στην οδική εκπαίδευση και στο πώ πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή στο, στο να οδηγούμε από την επίρρρεια αλκοόλ. Δεν είναι μυστικό, το ξέρετε πολύ καλά ότι τα πιο πολλά ατυχήματα που γίνονται θανατηφόρα έχουν σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ, με την επιβολική Ταχύτητα ή και με την αλαζονία που μερικέ φορέ δείχνουμε όταν καθόμαστε στο, στο τιμόνι του οδηγού. Αυτά δεν είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν μόνο με τι υποδομέ, είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ίδια την κουλτούρα μα. Και δεν θέλω, δεν μα τιμά στην Κρήτη να έχουμε τα, τα πρωτεία. Και βέβαια, οι κακοί δρόμοι είναι ένα λόγο που έχουμε πολλά ε, ατυχήματα, αλλά δεν είναι δυστυχώ ο μόνο. Και μέχρι που να φτιάξουμε το βόρειο δικό άξονα, δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί να φτιαχτεί, αυτό απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από του οδηγού, οι οποίοι κινούνται σε έναν δρόμο ο οποίο είναι τραγικό, το ξέρουμε, αλλά ένα λόγο παραπάνω να προσέχουμε πολύ περισσότερο. Ναι. Κύριε Μητσοτάκη, καλησπέρα. Ονομάζομαι Σιφάκης Νίκος, ηλεκτρολόγος μηχανικός επιχειρηματίας. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με την ενεργειακή απομόνωση του νησιού. Πολλά ακούγονται έχουν υποθεί σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση ε, του νησιού μας, είτε ως αποτέλεσμα κρατικού σχεδιασμού, είτε διακρατικού. Επικαλούμε το σύμφωνο ε, συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος με διαμετακομιστικό κέντρο την Κρήτη. Βέβαια, μέχρι τώρα ε, δεν, έχει λάβει, δεν έχει λάβει τίποτα, ε, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα ουσιαστικό ε, και εγώ σαν επιχειρηματίας, σαν όσο πηγές ενέργειας, αναμένω τη διασύνδεση, όπω και πολλοί άλλοι, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ε, ερωτώ, κύριε Μητσοτάκη, πόσο σημαντική προτεραιότητα είναι για σά η αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργεια ή αλλιώ η αξιοποίηση του εθνικού μα πλούτου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μου κάνετε τη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντική για το νησί μα. Θίξατε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι σημασία που αποδίδουμε σαν ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Πάρα πολύ μεγάλη είναι η απάντηση. Διότι έχουμε σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον άνεμο, στον ήλιο, αλλά και σε άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομάζα που μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε για να αλλάξουμε ουσιαστικά το μείγμα της ενεργικής μας πολιτικής. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επεκταθούν σημαντικά απαιτούν στην Κρήτη δύο προϋποθέσεις. Την πρώτη τη διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα. Ώστε να μπορεί η, η ενέργεια να ανταλλάσσεται και να κυκλοφορεί σε ένα ενίο δίκτυο και να μην είναι απομονωμένη μόνο στην Κρήτη. Η δεύτερη προπόθεση είναι αποθήκευση ενέργεια. Αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά όλο τον κόσμο. Το πώ όταν δεν φυσάει, μπορούμε να έχουμε αποθηκεύσει ηλεκτρική ενέργεια την οποία θα την χρησιμοποιούμε στη συνέχεια. Και εκεί η τεχνολογία ίδια, πολύ σύντομα, θα μπορέσει να μα δώσει λύσει και ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη και το κόστο παραγωγή των ανανόσεων πέφτει σημαντικά. Το οποίο σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε όλο ένα και λιγότερε και κάποια στιγμή καθόλου επιδοτήσει για να μπορούμε πια να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμε σε πολλά μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα. Είναι πολλέ στιγμέ που η ανανόσιμη ενέργεια είναι πολύ πιο φτηνή από την ενέργεια που παράγεται από συμβατικά καύσιμα. Έρχομαι λοιπόν στο ζήτημα τη διασύνδεση, γιατί είναι κρίσιμο για το νησί μα. Δρομολογούνται δύο διασύνδεσει. Η μικρή η οποία προχωράει και η μεγάλη η οποία είναι στον αέρα. Έχω πληροφορηθεί ότι για λόγου που είναι παντελώ ανεξηγητοί και θα πρέπει να ζητηθούν άμεσα εξηγήσει από την κυβέρνηση, το έργο τη Μεγάλη Διασύνδεση δρομολογείται σήμερα ω εθνικό έργο και όχι ω διευρωπαϊκό έργο, στα πλαίσια ενό project που έχει σκοπό να ενώσει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Άρα, έτσι όπω το δρομολογεί η κυβέρνηση, δεν δικαιούται σημαντική ευρωπαϊκή επιδότηση. Με άλλα λόγια, κάποιο πήρε μια απόφαση να αφήσει 400 εκατομμύρια. Και τόσο θα ήταν περίπου η επιδότηση από την Ευρώπη, στο τραπέζι, για να κάνει το έργο μόνο σε εθνικό έργο. Όταν η ίδια η Ευρώπη έρχεται και λέει, Εγώ θέλω να είναι αυτό ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο, για να είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο πρέπει να αφορά παραπάνω από μία χώρα. Άρα είμαι δεσμευμένο να σου δώσω λεφτά, αρκεί να το δει συνολικά το έργο. Με προτεραιότητα πάντα, που είναι αδιαπραγμάτευτη, το πρώτο σκέλο του έργου είναι το καλώδιο Υπηρεωτική Ελλάδα-Κρήτη. Το δεύτερο σκέλο είναι το καλώδιο Κρήτη-Κύπρο. Και το τρίτο είναι το σκέλο. Κύπρο-Ισραήλ. Άρα, γιατί γίνεται αυτό. Εμεί άμεσα, εφόσον μα πιστηθεί ο Λουκό θα μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δούμε κατά το πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση. Το καλώδιο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει το στομό των δυνατών. Και πρέπει επίση πολύ σύντομα να ζητήσουμε εξαιρέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι γνωρίζετε ότι βάσει του σχεδιασμού του υφιστάμενου, τα όλα τα εργοστάσια τη Κρήτη παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, αυτά 700 ΜΒ, εδώ πέρα καλή ώρα τα λινοπαράγοντα, πρέπει να κλείσουν το 2020. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να Προφανώ δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν μπορεί να μείνει η Κρήτη χωρί ενέργεια. Αλλά και στο κομμάτι αυτό είχαμε αδικαιολόγητε καθυστερήσει από μια κυβέρνηση η οποία δήθεν ενδιαφέρεται για το, ε, για το, περιβάλλον, αλλά όλες οι, όλα τα βασικά έργα υποδομών συμπεραμβρωμένων και των υποδομών διασύνδεσης, ε, ειδικά στο κομμάτι της Κρήτης, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλώ ορίσατε στο Ηράκλειο. Καμπουράκη, ελέξανδρο αρχιτέκτονα μηχανικό. Η ερώτησή μου αφορά το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα από τα σημαντικότερα και στρατηγικότερα αναπτυξιακά έργα τη Κρήτη. Ένα έργο το οποίο θα επιφέρει ασφάλεια στι μεταφορέ. Ένα έργο το οποίο θα προκαλέσει εν γέννη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Κρήτη. Είναι ένα έργο το οποίο συνοδεύεται από μια πονεμένη ιστορία καθυστερήσεων, το οποίο το περιμένουμε αρκετέ δεκαετίε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 διαστόματος Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ότι εντός του 2018 το έργο θα ξεκινούσε. Το 2017, πάλι διαστόματος Αλέξη Τσίπρα, θα γινόταν η ανάθεση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού του έργου. Τελικά ο κύριος Σπίρτζη προχώρησε σε, προ, προεπιλογή, συγγνώμη, σε προεπιλογή αναδόχων για το συγκεκριμένο έργο. Αφού χωρίς... το, το έσπασε σε τρία κομμάτια. Σωστά χωρίς να έχει ολοκληρωμένες μελέτες, οι οποίες συνοδεύουν το συγκεκριμένο και σημαντικό έργο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Κύριε Πρόεδρε, εσείς πώς θεωρείτε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο θέμα το θίξατε ήδη. Δεν υπάρχει σήμερα μία συνολική μελέτη που να αφορά το ΒΟΑΚ, τη βιωσιμότητα του έργου και τις χρηματοδότηση. Αν δεν έχουμε αυτό, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω για το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση του. Αφού δεν ξέρουμε ούτε πώ θα γίνει ούτε με τι πόρου θα γίνει. Το να σπάμε το έργο σε κομματάκια, ε, να προσποιούμαστε ότι δήθεν έχουμε άποψη για το ΒΟΑΚ, να λέμε πράγματα για το αν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν διόδια, θα πληρώνουν οι ξένοι, δεν θα πληρώνουν οι, οι, οι ντόπιοι, χωρί να έχουμε καμία εικόνα για τη χρηματοδότηση του έργου, είναι σαν χλαμάρε, είναι εξαπάτηση. Δεν έχω καμία πρόθεση να εξαπατήσω του συντοπίτε μου. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει κατεπηγόντω είναι μια συγκροτημένη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού που να αφορά όλο το έργο. Όπω είπα, στι δύο φάσει του. Το έργο ολόκληρο είναι έργο από τη Στία μέχρι τον Καστέλη, με πρώτη φάση τη φάση από, το, από τα Χανιά μέχρι τον Ιωνικόλα. Αυτό είναι το συνολικό έργο. Να βάλουμε τι προδιαγραφέ, να δούμε τι επίπεδου δρόμο θέλουμε, να δούμε το κόστο του δρόμου και στη συνέχεια να δούμε εναλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση. Σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλογέ, πληρωμέ διαθεσιμότητα, αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν διόδια, είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να την κάνουμε με κάθε ειλικρίνεια με του συντοπίτε μα, διότι δεν υπάρχει σήμερα δυνατότητα ένα τέτοιο μεγάλο έργο να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προπολογισμό. Και αν υπάρχουν διόδια, πόσα υπάρχουν σημαντικέ εκπτώσει για του μόνιμου κατοίκου, για του χρήστε. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να κοροϊδέψω κανέναν. Ε, αλλά δεν είμαι και εδώ πέρα να σας πω ότι μπορώ να δώσω οριστικές απαντήσεις χωρίς να έχω όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μου. Άρα πολύ γρήγορα θα έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Και όταν τα έχουμε θα μπορέσω να μιλήσω αναλυτικά για το πώς θα γίνει το έργο αυτό, με τι πηγές χρηματοδότησης, τι πηγή μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, από την Ευρώπη και τι προδιαγραφές θέλουμε για έναν δρόμο, ο οποίος ξέρουμε ότι πρέπει να είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ασφάλειας, ο οποίο είναι απαραίτητο όχι μόνο για να μειώσουμε τα αλλά διότι η Κρήτη δεν αντέχει άλλο. Αναπτυξιακά δεν αντέχει με αυτό το δρόμο όπω δεν αντέχει με αυτό το ε, αεροδρόμιο και γι' αυτό και παρά τι καθυστερήσει, το Καστέλι πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει το στομότερο δυνατόν. Και θα δούμε στη συνέχεια τι μεγάλε δυνατότητε που μα προσφέρει η πιθανή αξιοποίηση του Καζατζάκη Γι' αυτό να το σκεφτούμε από τώρα, για να μην έχουμε τα ίδια ε, έτσι, αστεία ευτράπελα που έγιναν με το ελληνικό 19 χρόνια μετά να έχουμε μια έκταση φίλετο όπως θα είναι φίλετο αύριο το, ε, το, το αεροδρόμιο αυτό και να μην έχουμε σκεφτεί από τώρα την, ε, την εκμετάλλευση του. Άρα η Κρήτη, για να συνοψίσω, στον τομέα των, των υποδομών σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα είναι πίσω σήμερα και αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί το συντομότερο δυνατόν. και προφανώς οι, οι, οι πρώτες δύο προτεραιότητες είναι ο ΒΟΑΚ και το ε, καινούριο ε, κεντρικό αεροδρόμιο της, ε, της Κρήτης και βέβαια, αμέσως μετά έρχονται τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Καλησπέρα και από μένα. Ε, κύριε Πρόεδρε, καλώ ήρθατε στο Ηράκλειο. Καραμπιδάκης Γιώργος λέγομαι, είμαι μηχανικός παραγωγής και διοίκησης. Ήθελα λίγο να... Αν σας μένει χρόνος να επεκταθείτε σε αυτό το θέμα του αεροδρομίου, η ερώτησή μου είναι για το αεροδρόμιο Καστελίου. Ε, αποτελεί πάγιο αίτημα τη επιχειρηματική κοινότητα ύπαρξη ενό ασφαλού και σύγχρονου αερολιμένα εντό του νομού μα. Και πλέον πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο που φέρει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμω ένα έργο το οποίο προσδοκούμε όλοι θα φέρει ανάπτυξη τόσο στον τουρισμό όσο και, στο, και στην εμπορική δραστηριότητα ενώ ταυτόχρονα θα αποσυμφορήσει το αεροδρόμιο Καστελίου, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, με συγχωρείτε, τον Νίκο Όσο ώρα είμαστε εδώ, έχουμε μετρήσει περίπου 12 ή 13 αεροπλάνα που έχουν περάσει από πάνω μα. η ερώτησή μου λοιπόν έχει να κάνει με το τι σχεδιάζετε να κάνετε στο Καστέλι, θα το συνεχίσετε, θα έχετε προγραμματίσει αλλαγέ και αν μπορείτε να μα πείτε για το Καζατζάκη, Ευχαριστώ πολύ. Το Καστέλι θα γίνει. Το είχα πει από την, από την πρώτη στιγμή όταν ακόμα υπήρχαν και ερωτηματικά ενδεχομένω έβλογα αν πρέπει ή δεν πρέπει να προχωρήσει αυτή η επένδυση, αν υπάρχουν δυνατότητε να, ε, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το υφιστάμενο αεροδρόμιο. Η απάντηση είναι όχι. Το, 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 Καστέλ θα προχωρήσει. Υπάρχουν ζητήματα με τη σύμβαση τα οποία είχαμε αναδείξει στη Βουλή. Θα τα, βελτιώ, θα τα βελτιώσουμε, θα εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα και θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση του, του... συγκεκριμένου έργου. Υπάρχουν... Έχουν αναλυθεί συγκεκριμένε ε, δεσμεύσει από τον παραχωρησιούχο, το αεροδρόμιο αυτό πρέπει να, να προχωρήσει, να τελειώσει και να εγκαινιαστεί το στομό των Αντών. Και μετά πρέπει να συζητήσουμε, όχι μετά, τώρα πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με το εφιστάμενο αεροδρόμιο. Και αυτό θα είναι μια ανοιχτή, πρέπει να δρομολογήσουμε μια ανοιχτή συζήτηση με, τους, του με όλους τους φορείς της Κρήτης, κυρίως του, Ηρακλείου, να δούμε τις επιλογέ τι επιλογές τις οποίες έχουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την πολύ σημαντική έκταση, μεγάλη έκταση, σε σε στρατηγικό ε, σημείο, η οποία θα ε, απελευθερωθεί τη στιγμή που θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο του, του Καστελίου. Δεν υπάρχει καμία βολή όμω ότι, αν θέλουμε να σχεδιάσουμε υποδομέ για τα επόμενα 50 χρόνια, όταν σχεδιάζει ένα αεροδρόμιο, κοιτάξτε τον πράγμα πολύ μπροστά, ότι η Κρήτη χρειάζεται, η Ανατολική Κρήτη, χρειάζεται ένα καινούριο αεροδρόμιο. Θα είναι το Καστέλι και οι όποιε ατέλειε υπάρχουν, που υπάρχουν κάποιε ατέλειε, θα βελτιωθούν και το αεροδρόμιο αυτό θα γίνει. Κύριε Πρόεδρε, ο Νίκος Πετσίδης είμαι, οικονομολόγος, διαχειρίζομαι ευρωπαϊκά έργα. Μιλήσατε για αύξηση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και μιλήσατε για 120.000 συνέστησες εργασίας. Πώς αυτό αποτυπώνεται στην Κρήτη, αρκεί η μείωση της φορολογίας... Να κάνει την Κρήτη ανταγωνιστική. Ποια είναι η θέση σα σε αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο απ όλα, εγώ τα οποία συζητήσαμε. Δεν είναι μόνο η μείωση τη φορολογία, είναι η βελτίωση των υποδομών, είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του, ε, του νησιού. Και οι θέσει εργασία δεν έρχονται μόνο από ένα κλάδο. Ειδικά στην Κρήτη, οι θέσει εργασία θα έρθουν σίγουρα από τον τουρισμό, θα έρθουν από τον πρωτογενή τομέα, θα έρθουν από τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα έρθουν από τον πολιτισμό, θα έρθουν όμω κατά την άποψή μου και από την καινοτομία και την εκπαίδευση. Κρήτη έχει τρία πια ε, πανεπιστήμια. Ε, πρέπει να είναι ε, ένα κέντρο εξωστρεφούς εκπαίδευσης και καινοτομία, Έχει ένα τουλάχιστον εξαιρετικό ε, ερευνητικό κέντρο το οποίο παράγει εφαρμοσμένη ε, έρευνα. Υπάρχει ντόπια καινοτομία. Και βέβαια ε, όλη αυτή, όλος αυτός ο ακαδημαϊκός πλούτος πρέπει να υποστηριχθεί. Και το σχέδιό μα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα σχέδιο απελευθέρωση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και σύνδεσή του με, με, την αγορά και με την τοπική οικονομία. Η σύνδεση με την τοπική οικονομία είναι ακόμα αρκετά περιορισμένη. Όχι δεν υπάρχει διάθεση για τα διότι δεν το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο. Άρα η Κρήτη ω ένα κέντρο εκπαίδευση και καινοτομία συμπληρώνει νομίζω το puzzle των υπόλοιπων σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που ούτως ή αλλιώς ε, διαθέτει ε, το, το νησί μας. Αλλά βέβαια η, η Κρήτη είναι ευλογημένη να έχει ζήσει την μα. λιγότερη ένταση από ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα είναι και πιο έτοιμη να αρπάξει τις ευκαιρίες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον θα υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων περιφερειών και αυτό είναι θεμητό. Το λέω γιατί. Διότι, παραδείγματος, αν οι φορεί του τουρισμού στα Δωδεκάνησα οργανωθούν καλύτερα και συνεργαστούν καλύτερα με την περιφέρεια από τους φορείς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα θα αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα. Και εκεί το κράτος, δεν μπορεί, το κράτος μπορεί να βάλει ένα, ένα πλαίσιο, αλλά εναπόκειται και σε εσά, εναπόκειται και στου τοπικού φορεί να μπορούν να, να συνεργαστούν και να βρουν λύσει οι οποίε θα είναι ωφέλιμε για την πόλη του Ηρακλείου ή αύριο συνολικά για την, για την Κρήτη. Να αναφέρω ένα, ένα παράδειγμα που το έχω πρόσφατο. Τι σημαίνει, πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να φέρει στη, στην Κρήτη μια εταιρεία χαμηλού κόστου, η οποία θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν θα έρχεται κόσμο. Ενδεχομένω και όλο τον ε, το χρόνο και θα είναι και κόσμο ο οποίο δεν είναι all inclusive, διότι δηλαδή αυτό που έρχεται με μια εταιρεία χαμηλού κόστου, θα κλείσει μόνο στο ξενοδοχείο ή το Airbnb του, θα πάει έξω να φάει ή θα αγοράσει από το σούπερ μάρκετ, θα μαγειρέψει, θα τονώσει την, την οικονομία. Αυτό συχνά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά του φορεί μια πόλη ή μια περιφέρεια. Άρα, επειδή είναι πάντα βολικό και ωραίο να λέμε ότι τα περιμένουμε όλα από το κεντρικό κράτο. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αρμοδιοτήτων είναι στην περιφέρεια και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό δεν θα αλλάξει. Θα ενισχύεται όλο ένα και περισσότερο. Και μια μεγάλη ευθύνη βαραίνει πάντα και του τοπικού φορεί. Τα επιμελητήρια, του φορεί τη πόλη οι οποίοι πρέπει να, οι οποίοι πρέπει να συνοηθούν, να κάνουν επενδύσει και να δουν το, το, μέλλον μέσα από μια διαφορετική οπτική ματιά. Επισκέφτηκα σήμερα το πρωί τον καινούριο σταθμό των ΚΤΕΛ. Ε, Ανατολικής Κρήτης ε, ε, στο, στο παλιό σαπουνοπείο ε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και τολμώ να πω εντυπωσιακή επένδυση από έναν ιδιωτικό συνεταιριστικό φορέα πήραν ένα παλιό κτίριο, το φτιάξανε καταπτικά και σήμερα μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα και ποιοτικά αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες τους και προσθέτοντας ένα σημαντικό κρίκο στο τουριστικό προϊόν. Τέτοιες πρωτοβουλίες χρειαζόμαστε περισσότερες. Μην τα περιμένουμε λοιπόν όλα μόνο από το κράτο υπάρχει και μια μεγάλη ευθύνη που αφορά τους τοπικούς φορείς, τους τοπικούς μας βουλευτές και ελπίζω, θα το ξαναπώ και εδώ, ότι σήμερα έχουμε, έχουμε τρει βουλευτές στην, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερους ε, την, ε, με, με, μετά τις ε, 7 Ιου, Ιουλίου. Εγώ έχω πει 10, γιατί όχι 10. Τέσσερι στο Εράκλειο, 4 στα Χανιά, ένα στο Ρέθυμνο ε, και έναν στο, ε, στο Λασίθι. Έχουμε φτιάξει ε, ψηφοδέλτια που συνδυάζουν την εμπειρία με την, ε, με την ανανέωση. Είναι δουλειά και των τοπικών βουλευτών, των δημάρχων, του περιφερειάρχη και των φορέων της πόλης. Κυρίως των φορέων που εκφράζουν ε, την οικονομική ε, δραστηριότητα, να μπορούν να συνοηθούν σε τοπικό επίπεδο. Καλησπέρα, ονομάζομαι... Καλησπέρα, ονομάζομαι ναι. ναι. Καλησπέρα, ονομάζομαι Βαβέκης Κωνσταντίνος, είμαι οικονομολόγος. Ε, να σας και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Παρότι στην Κρήτη έχουμε από τα κορυφαία ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπω το Πανεπιστημίο Κρήτη, το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα, το, Ελληνικό, το, Πανεπιστημίο, το, πανεπιστημιο το Πολυτεχνείο Κρήτη, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστημίο, θέλω να σα ρωτήσω σχετικά με το brain drain. οι επιστήμονε δεν κάθονται στα πανεπιστήμια αυτά να συνεχίσουν και να εργαστούν εκεί, αλλά φεύγουν στο εξωτερικό. Ε, παρόλο που αυτά τα πανεπιστήμια κάνουν έρευνα σε πολύ ψηλό επίπεδο και είναι πολλέ φορέ και ανάμεσα στα 100 καλύτερα στον κόσμο. Ε, πώ θα αναστρέψει αυτό το brain drain και επίση θέλω να σα ρωτήσω και το brain waste που παρατηρείτε σήμερα. Πολλοί επιστήμονε δεν απασχολούνται σε θέσει ανάλογε τη αξία του. Πώ θα το μπορούσαμε να αναστρέψετε αυτά τα φαινόμενα, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για την έρευνα στην Ελλάδα και το πώ πρέπει να αναδιαρθωθεί και να υποστηριχτεί το σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο των ερευνητών που κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά σήμερα στα πανεπιστήμια. Άρα, ξέρετε, ένα, ένα κομμάτι, ένα λόγο που πολλοί ερευνητέ φεύγουν έχει να κάνει και με το πώ η έρευνα την οποία κάνουν, ειδικά αν κάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, αντανακλάται τελικά και στη δυνατότητά του να Πάρουν την ερευνητική του δουλειά και να την μετατρέψουν σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Και εκεί δυστυχώ έχουμε πάρα πολλά εμπόδια. Αρκεί να δει κανεί το πλαίσιο του Ισραήλ για το πώ μια πατέντα που αναπτύσσεται σε ένα ερευνητικό κέντρο μπορεί να γίνει επιχείρηση και πώ μοιράζονται όλοι, ε, ο ερευνητή, το πανεπιστήμιο και ο επενδυτή, τον πλούτο που μπορεί να προκύψει από μια τέτοια πατέντα. Για να καταλάβει κανεί πώ θα πρέπει να αλλάξουν στον τρόπο που συνδέουμε την εφαρμοσμένη έρευνα με την πραγματική οικονομία. Θα σταθώ όμω αυτό που είπε, ότι έχουμε ένα εξαιρετικά πλούσιο ερευνητικό δυναμικό. Στο είτε έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και είναι ένα από τα ερευνητικά ιδρύματα που έχουμε τέτοια παραδείγματα spin-offs εταιριών, κάποιε των οποίων είναι και εξαιρετικά επιτυχημένε. Τι πρέπει να κάνουμε, την εξαίρεση να την κάνουμε τον κανόνα. Αλλά σίγουρα η Κρήτη έχει ένα άλλο τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο το έχει όλη η Ελλάδα, αλλά η Κρήτη τον έχει σε υπερθετικό βαθμό. Ότι είναι ένα μέρο το οποίο χαίρεται ο άλλο να ζει και να δουλεύει όλο τον χρόνο. Αυτό έχει να κάνει και με του Έλληνε, έχει να κάνει και με του ξένου, οι μπορεί να έρθουν να ζήσουν. Γιατί δεν αναφερθήκαμε πριν σε ένα μεγάλο κομμάτι ε, ε, που νομίζω ότι μπορεί να είναι σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για το νησί μα. Και αυτό είναι η Κρήτη ω δεύτερη κατοικία για Ευρωπαίου του Βορρά που θέλουν να περνάνε όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα του στην Κρήτη. Να ένα τρόπο ακόμα ενδεχομένω για να επεκτείνουμε συνολικά τη σεζόν. Και έχουμε τέτοιε περιπτώσει. Έχουμε στο, στο, βάμο ε, στα, στα, Χανιά, που έχουμε πια οργανωμένε κοινότητε ε, Ευρωπαίων που έχουν αγοράσει σπίτια και κατοικούν, αν όχι μόνιμα, το μισό του χρόνο στην Κρήτη. Και αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό συγκεκριτικό πλεονέκτημα. Λευτέρη, να δεχτώ ακόμα μία ερώτηση, γιατί έχουμε λίγο πίεση από τα κυκλώματα τη τηλεόραση. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ε, Μπελιμπασάκη, στάτη Είμαι μηχανικό πληροφορική θα, το ερώτημά μου θα αναφερθώ στους νέους επιστήμονες που παρόλο που, που δεν τολμούν να ασχοληθούν με, το, με την επιστήμη τους και συγγνώμη, ε, λοιπόν, θα αναφερθώ στους ε, νέους επιστήμονες οι οποίοι δεν τολμούν ε, να ασχοληθούν με την επιστήμη και ασχολούνται με την ε, μισωτή απασχόληση. Μάλιστα το 60% των ε, νέων επιστημόνων δεν έχουν κάποιο κίνητρο για να εμπιστευτούν το ασφαλιστικό σύστημα και να ασχοληθούν με το ελευθέρο επάγγελμα. Τι θα κάνετε προκειμένου να ενθαρρύνετε τους νέους και ικανούς ανθρώπους να, να ασχοληθούν με το επιχειρήν και πώς θα διασφαλίσετε ότι οι κόποι 40 σχεδόν ετών εισφορών ότι δεν θα πάνε χαμένοι. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο θήκεις. Πάντα σε μια οικονομία θα υπάρχει η μισθωτή εργασία, θα υπάρχει το ελεύθερο επάγγελμα, όλο ένα και περισσότερο θα υπάρχουν και πιο ευέλικτε μορφέ εργασία, που πάλι έχουν να κάνουν με το ελεύθερο επάγγελμα. Αλλά άνθρωποι που επιλέγουν να δουλέψουν με, με του δικού του ε, ρυθμού, ε, από το σπίτι του, ε, με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο είχε συνηθίσει ενδεχομένω η δικιά μα γενιά. Αυτό είναι μια, μια διάγνωση, κάνω. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη. Το ασφαλιστικό μα σύστημα σήμερα πάσχει. Παρά τι μεγάλε περικοπέ συντάξεων που έχουν γίνει, πάσχει πρωτίστω από το γεγονό ότι έχουμε, θα έχουμε όλο ένα και περισσότερου ανθρώπου οι οποίοι θα ζουν περισσότερα χρόνια και οι οποίοι θα είναι συνταξιούχοι και έχουμε λίγου εργαζόμενου. Και αν δεν αλλάξει η σχέση εργασία με ε, σύνταξιοδότηση, αν δεν μπουν περισσότεροι άνθρωποι στο σύστημα ε, και να συνεισφέρουν με τις εισφορές τους, τότε το ασφαλιστικό μα σύστημα θα έχει πάντα προβλήματα. Υπάρχει όμως και ένα πρόσωπο πρόβλημα, ότι πολλοί νέοι σήμερα, βλέπω αρκετούς στο ακροατήριό μας σήμερα, δεν πιστεύουν ότι θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Άρα δυστυχώ το κίνητρο για ένα νέο άνθρωπο να μην επιδιώξει με συστηματικότητα ο ίδιο και να πέσει ενδεχομένω θύμα κάποιου κακού εργοδότη, ο οποίο θα του πει: Έλα, δούλεψε τώρα και λίγο ανασφάλιστο. Κάπου στο μυαλό του και ο νέο λέει: Και τι πειράζει, κάπου Α πάρω εγώ τα λεφτά μαύρα τώρα. Τι με νοιάζει εμένα η σύνταξη. Θα θυσιάσω ενδεχομένω και κάποια ένσημα, αφού δεν πρόκειται ποτέ να πάρω σύνταξη στο μέλλον. Αυτό είναι μια νοοτροπία πρέπει να σπάσει. Πρέπει να σπάσει διότι αν δεν αναπτυχθεί μια συνολική κουλτούρα αποταμίευση και αν δεν ξέρει ειδικά ο νέο ασφαλισμένο ότι θα πάρει σύνταξη και ότι ένα κομμάτι τη σύνταξή του σε πρώτη φάση, αυτό που λέμε εμεί είναι η επικουρική σύνταξη, θα μπει σε ένα ατομικό λογαριασμό που θα είναι του ίδιου και θα μπορεί να τον διαχειρίζεται όπω θέλει ο ίδιο. Με ταμεία τα οποία θα κάνουν τη διαχείριση κρατικά ή και ιδιωτικά υπό την αυστηρή εποπτεία τη Τράπεζα τη Ελλάδο, τότε αυτή η κουλτούρα ασφαλιστική δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα τελευταίο. Όσο οι εισφορέ είναι στα ύψη και όσο οι εισφορέ των ελεύθερων επαγγελματιών είναι απολύτω συνδεδεμένε με το εισόδημα, τόσο αυτοί που κερδίζουν είναι επιτυχημένοι στη δουλειά του, θα έχουν κίνητρο να μην τα εισοδήματά του. Διότι όταν πια η συνολική επιβάρυνση πάνω από ένα επίπεδο αγγίζει το 70% ή το 80% φορολογία και ε, ε, ασφαλιστικέ φορέ, δεν υπάρχει κίνητρο για εργασία. Υπάρχει ένα όριο το οποίο εγώ το προσδιορίζω περίπου στο 50%, πάνω από το οποίο δεν μπορεί να πηγαίνει η συνολική επιβάρυνση φορολογία και ασφαλιστικών εισφορών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε συνολικά στο ασφαλιστικό μα σύστημα. Διότι οθεί του ελεύθερου επαγγελματίε είτε στην φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, είτε στο να μην. Αξίζει κανεί να δουλεύει, διότι το χειρότερο το, το μπορεί να γίνει σε μια κοινωνία είναι να αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει λόγο να δουλεύει. Διότι κάποιο σου παίρνει πολλά περισσότερα από αυτά που πρέπει να σου παίρνει. Αυτό σκοτώνει την παραγωγικότητα, σκοτώνει την, ε, τη δημιουργία συνολικά. Σα ευχαριστούμε. Ναι, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα σήμερα εδώ και για την συζήτηση την οποία κάναμε. Νομίζω ότι ήταν ουσιαστική και μου έδωσε και εμένα την ευκαιρία να μπω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε ζητήματα που αφορούν ειδικά το νησί μα. Να κρατήσω την παρατήρηση που έκανε πριν για το ωραίο κάδρο το οποίο είχαμε σήμερα στην συζήτησή μα. Και ναι, εύχομαι πραγματικά. Το, το βράδυ της 7 η Ιουλίου να κάνω πράξη έναν προσωπικό πολιτικό στόχο, ένα προσωπικό πολιτικό στοίχημα, όλη η Κρήτη και όχι μόνο δύο να είναι να, να είναι γαλάζια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.